Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς VideoCast Health Talks του Ελληνομερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μια σημαντικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών σε συνεργασία με τη Live Media. Είμαι ο Νικόλας Μπακατσέλος, ο οικοδεσπότης σας κατά κάποιο τρόπο και πρόεδρος του Επιμελητηρίου μέσω της σειρά Health Talks, στόχος μας είναι να σκιαγραφίσουμε το τοπίο της υγειονομική περίθαψης στη χώρα μας και να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου της υγείας, υπογραμμίζοντας την πολυεπίπεδη αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας, που είναι καθοριστική για τον κλάδο R&D, αλλά και γενικότερα για την απασχόληση και την οικονομία. Τα Health Talks θα αποτελέσουν επίσης γέφυρα σύνδεσης με το ετήσιο συνέδριο Health World, που οργανώνει η Επιτροπή στα πλαίσια του επιμελητηρίου. Αφορούν όλους τους θεσμικούς φορείς και τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και ακαδημαϊκούς και ερευνητές, στελέχη και εργαζομένους στον κλάδο της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά πολύ περισσότερο αφορούν τον Έλληνα πολίτη που επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας. Τα βίντεο cast θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Μιλτηρίου. Για το πρώτο μας επεισόδιο Health Talks Έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ καλεσμένο. Καλωσορίζω τον Υπουργό Υγεία, τον φίλο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, καθώ και την πρόεδρο τη Επιτροπή Φαρμακευτικών Εταιριών του Επιμελητηρίου, πρόεδρο του Pharma Innovation Forum και διευθύνουσα σύμβουλο τη ΑΠΒΗ, κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, και τον κύριο Κυριάκο Σουλιώτη, καθηγητή Πολιτική Υγεία, κοσμήτορα στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πολοπονίσου, για μια συζήτηση εισαγωγή στο έργο την αξία και το αποτύπωμα τη φαρμακευτική καινοτομία. Συντονιστή θα είναι ο κύριο Απόστρο Μαγκυριάδη. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, τον κύριο Μπακατσέλο. Κύριε Μπερμετάκη, καλησπέρα. Και ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε εδώ. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Κύριε Σουλιώτη, καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε μαζί σα και να μα δώσετε λίγο μια, ένα αρχικό πλαίσιο αυτή τη συζήτηση. Και εγώ από τη πλευρά μου, ω πρόεδρο των φαρμακευτικών εταιρεών του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, σε μια προσπάθεια και μια πρωτοβουλία που νομίζουμε ότι είναι πρωτοποριακή, εκμεταλλευόμενη μια πολύ όμορφη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε και την οποία κάνουμε σαν εταιρείε γύρω από το αποτύπωμα της φαμακητικής καινοτομίας. Mm -hmm. Μια επένδυση για την υγεία, για τον άνθρωπο και όπως θα δείτε και όπως πολύ όμορφα μας είπε και ο κύριος Μπακατσέλος, έχει διάφορες πτυχές. Σήμερα... Θα επικεντρωθούμε στην πτυχή για την υγεία mm -hmm. και θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Υπουργό Υγεία σχετικά με το τι προβλέπεται για να στηρίξουμε τη φαρμακευτική καινοτομία. Σε ακόλουθου κύκλου, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το αποτύπωμα τη φαρμακευτική καινοτομία στην οικονομία, το αποτύπωμα τη φαρμακευτική καινοτομία στην έρευνα και ανάπτυξη τη χώρα μα, και επίση το αποτύπωμα τη φαρμακευτική καινοτομία στο εργασιακό περιβάλλον και πώ εμεί μπορούμε και στηρίζουμε την εργασία στην Ελλάδα. Λοιπόν, αρκετά φιλόδοξη αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ που έρχομαι σε εσά. Μία από τι βασικέ και κυριότερε προκλήσει που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα συστήματα υγεία είναι η κάλυψη των αναγκών των ασθενών και κυρίω η πρόσβασή του στην φαρμακευτική καινοτομία. Θέλω να ρωτήσω πώ σκοπεύετε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση. Ο πληθυσμό μα γυράσκει, άρα οι ανάγκε αυξάνονται. Η φαρμακευτική καινοτομία ευτυχώ προχωράει Άρα έχουμε καινούργιες θεραπείες που παρατείνουν τη ζωή μας. Άρα γυράχουμε περισσότερο. Άρα η ανάγκη μας μεγαλώνει περισσότερο. Και αυτές οι καινοτόμες θεραπείες είναι κατά κόνα πάρα πολύ ακριβές. Διότι είναι στη διαδικασία της προστασίας των πατέρες της mm -hmm. και άρα τιμέ τιμές σου προφανώς πάρα πολύ ακριβές. Πρέπει να πάρουν πίσω εταιρείες, θα λεφτά που φεύσει από Άρα έχουμε διαρκώς αυξανόμενες δαπάνες, διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και διαρκώς αυξανόμενες νέε θεραπείε. Και ο είναι μάγος, μια εξίσωση. Και ο μάγος που μέλη θέλει μπήληση. Εύκολη ναι. λύση εδώ δεν υπάρχει. Mm. Προφανώ θα πρέπει να, να αυξάνουμε του προπολογισμού. Δηλαδή, χωρί να βάλει και λεφτά στο σύστημα, mm. δεν γίνεται. Θα βάλει λεφτά στο σύστημα. Αφού πρέπει να αγοράζει κάτι που είναι ακριβότερο. Mm. Όμω, από την άλλη, να πει να βάλει λεφτά στο σύστημα, πάλι δεν έχει νόημα, γιατί και πόσα λεφτά να βάλει. Όσα λεφτά και να βάλει, περισσότερα λεφτά θα χρειαστεί. Άρα, χρειάζεσαι. Εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλων με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Ώστε νέε καινοτόμε και κατά κανόνα ακριβέ θεραπείε να δίδονται μόνο εκεί πραγματικά είναι αναγκαίε. Και όχι γενικά σε όποιον τη ζητάει. Είναι πολύ λογικό, όποιο έχει μια ασθένεια, θέλει από την αρχή να πάρει το καλύτερο φάρμακο. Λογικό είναι. Αλλά αν μπορεί να γίνει καλά και με ένα παλαιότερο φάρμακο, mm. είναι πολύ πιο λογικό από ότι να πάρει κατευθείαν το ακριβότερο. Είτε mm. όλοι κατευθείαν το ακριβότερο, πολύ απλά τα λεφτά δεν πηγαίνουν. Εδώ η τεχνολογία είναι για να σε βοηθήσει στον έλεγχο. Η τεχνολογία είναι σύμμαχο, διότι με το τον ενεργειακό φάκελο αυτό που θα έχουμε πια έτοιμα του χρόνου, θα mm -hmm. έχουμε πλήρη εικόνα. Βάζουμε ειδικόφτε στα συστήματα, βάζουμε θεραπευτικά πρωτόκολλα, βάζουμε διάφορα KPIs για να παρακολουθούμε. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η τεχνολογία θα μα βοηθήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να ελέγξουμε mm -hmm. τι πράγματα τόσο την υπερσυνταγογράφηση, που είναι κάτι άλλο, όσο και την λανθασμένη συνταγογράφηση, που mm -hmm. είναι κάτι άλλο. Mm -hmm. Άρα αυτό σίγουρα πρέπει να το εφαρμόσουμε. Από και πέρα. Με τα περιοριστικά τύπου Claw, Back, Rebate, Κλειστή Προπολισμή κλπ. Ασφαλώ θα πρέπει να, να χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτά τα μέτρα, όπω όλα τα μέτρα, είναι κάπω τα φάρμακα. Το Claw, ή το Rebate είναι ένα φάρμακο. ελεγχου παραγγελτικέ δαπάνε. Ποια είναι η ασθένεια, η εξάρτηση παραγγελτική δαπάνη. Ποιο είναι το φάρμακο, το Claw, ή το Rebate. Μάλιστα. Κάθε φάρμακο, αν το πάρει πάνω από την που προβλέπει ο ΚΑΚ, ή αν το, το πάρει επί πολύ μακρό χρονικό διάστημα, πολύ περισσότερο από το βλέπει ο ΚΑΚ, δεν θα βλάψει την υγεία σου σε κάποιο άλλο σημείο. Το πιο Εκατό λογικό είναι να το βλάψει. Το yeah. ίδιο σημαίνει και με τα βάρμακα. Στην Ελλάδα, δυστυχώ, και το Ριμπέτ και το Κλομπάκ τα χρησιμοποιήσαμε σε υπερβολικό βαθμό, όπω κάνουμε τα πάντα στη χώρα μα, γενικά υπερβολική. Και τώρα καλούμε εγώ να ξαναδιαχειριστώ ένα παρόμοιο πρόβλημα, mm. Δηλαδή λέει τη φανακευτική δαπάνη, μια διαφορετική θέση. Τώρα αυτό που είναι, δεν είναι η θέση του Κλομπάκ το 13 για τον έλεγχο είναι ο έλεγχο των side effects, των διαφορων επιπτώσεων που έχει φέρει η τόσο μεγάλη αύξηση αυτών των επιστροφών. Μάλιστα. Με πνεύμα καλοπιστία τα καταφέρουμε. Ωραία. Έρχομαι σε εσά, κύριε Παρμπετάκη, να μιλήσουμε για το τι κάνετε εσεί ω εταιρεία για την κοινοτομία, την φαρμακευτική κοινοτομία, ω μια κοινοτόμο βιομηχανία. Πολύ ωραία. Εμεί λοιπόν αντιπροσωπεύουμε τι εταιρείε οι οποίε φέρνουν αυτές οι θεραπευτικές λύσεις στις οποίες αναφέρει το υπουργό, και έχουν δώσει ζωή και ποιότητα ζωή στους ανθρώπους και γι' αυτό παθιαζόμαστε και είμαστε κι εμείς αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν, συνοδεύουμε ένα ταξίδι του φαρμάκου το οποίο ξεκινάει πάρα πολλά χρόνια πριν όταν ακόμα κάνουμε το σχεδιασμό, τη στόχευση, την επιλογή μορίων, τη μελέτη των μηχανισμών δράσεων και χρειάζεται πάνω από 20 χρόνια για να μπορέσουμε αυτό, αυτό το στόχο, αυτή την ακάλυπτη θεραπευτική ανάγκη να την προσεγγίσουμε. Έτσι λοιπόν οι εταιρείε μας ασχολούνται από την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι την εισαγωγή αυτών των θεραπευτικών λύσεων, αλλά παράλληλα εγώ θα σταθώ και σε κάτι ακόμα. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να φέρουμε τα φάρμακα με την στιγμή ή στενή έννοια, αν θέλετε, αλλά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σύστημα υγείας με εκπαιδεύσει, με υποστήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού, να κάνει και αυτό οικονομίες. Mm. Παράδειγμα, ένα, ένα το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο υπουργό. έχουμε πλέον, σε πολλές περιπτώσεις, λιγότερες ημέρες νοσηλείας, έχουμε καλύτερη χρήση πόρων, όπως οι εντατικές μονάδες, mm. έχουμε καλύτερο προσωπικό γιατρών και νοσηλευτών, στα οποία και εμείς βοηθάμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ε, πέρα από τα 90 μόρια τα οποία στοχεύουμε να φέρουμε σαν εταιρείε, πολυεθνικέ, βιοφαρμακευτικέ, έχουμε επίση περισσότερα από 500 προγράμματα υποστήριξη ασθενών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή τελικά θέλει όχι μόνο να μπορέσει να φέρει την λύση, mm. αλλά αυτή η λύση να μπορεί να κάνει καλό στον ασθενή. Και όταν λέει στήριξη των ασθενών, είναι σε πειραματικό στάδιο ουσιαστικά. Και στην παρακολούθησή του. Mm. Από το στάδιο των μελετών mm -hmm. μέχρι και το στάδιο τη καλύτερη χρήση, τη θεραπευτική λύση, προκειμένου να έχει το αποτέλεσμα. Η τελικά, κύριε Μαγκυριάδη, τι θέλουμε. Θέλουμε να καλύψουμε μια ακάλυπτη θεραπευτική ανάγκη, να δώσουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που υπάρχει σαν στάνταρ θεραπευτικό και να μπορέσει ο ασθενή, ο οποίο, όπω πολύ σωστά είπε ο υπουργό, το οποίο το έχει ανάγκη το φάρμακο στη στιγμή που το έχει με το κατάλληλο προφίλ ασθενή, να το πάρει. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Κύριε Σουλιώτη, το συζητήσαμε, το είπε και ο κύριο Υπουργό από την αρχή. Ο πληθυσμό γερνάει, η νοσηρότητα αυξάνεται και βεβαίω δεν βοηθάει και ο σύγχρονο τρόπο ζωή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τι χρονιέ παθήσει. Εδώ το ερώτημα είναι τι παίζει η φαρμακευτική καινοτομία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγεία του πληθυσμού. Η φαρμακευτική καινοτομία έχει δώσει και χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια. Mm. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι δεδομένο, είναι καταξιωμένο. Όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε περισσότερο και ζούμε καλύτερα, ακριβώ χάρη στην πρόοδο τη σχετική επιστημονική διεργασία που καταλήγει τελικά σε θεραπευτικέ λύσει. Ε, Όπω πολύ σωστά είπε ο Υπουργό, γερνάμε στον αναπτυγμένο κόσμο, ζούμε περισσότερο, ζούμε με συμνοσιρότητε, οι προκλήσει γίνονται περισσότερε. Ξέρετε, με τη βελτίωση και των διαγνωστικών μεθόδων έχουμε πιο γρήγορο εντοπισμό των νοσημάτων. Πρέπει να δώσουμε και θεραπεία. Mm. Αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα. Έχει υπολογιστεί, για παράδειγμα, ότι μέχρι το 2060, μια χώρα όπω η Ελλάδα θα χρειαστεί μία ποσοστία μονάδα του ΑΕΠ, μόνο και μόνο λόγω τη δημογραφική γύρανση για την υγεία. Δηλαδή, θα χρειαστούμε κάποια περισσότερα χρήματα για την υγεία, μόνο και μόνο επειδή γυρνάνε. Αφήνοντα όλου του άλλου παράγοντε σταθερού που δεν είναι η σύγχρονη ρυθμή ζωή, νέε ασθένειε, νέε διαγνωστικέ μέθοδοι είναι και ο τρόπο mm -hmm. παροχή ναι. των φορολογικών. Και μάλιστα και γερνάμε και γινόμαστε και λιγότεροι. Και αυτό είναι ένα παράγοντα. Αυτό επηρεάζει πώς θα χρηματοδοτήσει ουσιαστικά Ακριβώς. το σύστημα υγεία. Yeah. Ε? Γιατί το δύσκολο και η εξίσωση που καλούμαστε να λύσουμε είναι αυτή. Mm. Η καινοτομία θα έρχεται. Κάθε χρόνο επενδύονται πάρα πολλοί πόροι για την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Πρέπει να σα πω ότι ο σχετικό κλάδο είναι πρώτο από όλου του άλλου παραγωγικού κλάδου στην έρευνα και ανάπτυξη. Άρα θα φέρει καινούργια αποτελέσματα. Κάτι το οποίο είναι καλό. Όμω το θέμα γίνεται σύνθετο, διότι αυτό το καλό που θα έρθει θα έχει αυξημένο κόστο σε σχέση με τι υφιστάμενες επιλογέ και οι πόροι είναι περιορισμένοι. Δεν έχουμε κάποια δεξαμενή πόρων η οποία θα μα επιτρέπει να χρηματοδοτούμε χωρί κανόνε και με απεριόριστου προπολογισμού αυτέ τι νέε θεραπείε. Άρα αυτό είναι το στίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε. Υπάρχουν λύσει, υπάρχουν ορθολογικοί τρόποι διαχείριση. Θα συμφωνήσω ότι το κλόμπακ είναι είναι αντιφατικό αυτό που θα πω. Είναι το πιο αποτελεσματικό, αλλά και ένα πολύ ανορθολογικό μέτρο τη θάσευση τη δαπάνη. Πρέπει σταδιακά και νομίζω ότι αυτό επιχειρείται να δίνει τη θέση του σε πιο ορθολογικά εργαλεία. Αλλά αν θυμηθούμε την εποχή ε, στην οποία επευλήθη, ε, νομίζω ότι ήταν μονόδρομο. Η χώρα κινδύνευε με εκτροχιασμό. Ε, τόσα χρόνια μετά όμω, πρέπει σιγά σιγά να εντάξουμε στη φαρέτρα μα πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Άρα. Το στίχημα είναι αυτό. Ναι, οι νέε θεραπείε μα δίνουν καλύτερη ποιότητα ζωή, ζούμε καλύτερα, ζούμε περισσότερο. Άρα πρέπει κάποιο να τι πληρώσει. Γιατί, κακά τα ψέματα, πρωτίστω το αποτέλεσμα αυτή τη σχετική ερευνητική δραστηριότητα απευθύνεται στου κρατικού και κοινωνικού προπολογισμού. Δεν είναι όπω ένα καταναλωτικό αγαθό. Οπότε, okay. καταλαβαίνετε, Υπουργέ, ότι επανερχόμαστε στο ζήτημα τη χρηματοδότηση. Θέλω να σα πω ότι σα άκουγα στη Βουλή, σε μια επιτροπή, που λέγατε ότι εμεί δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Ερχόμαστε και βλέπουμε και δίπλα μα ότι τι κάνουν και οι υπόλοιπε χώρε. Θέλω να ρωτήσω εάν σε αυτό που μελετάτε, σε αυτό που συγκρίνετε, έχετε στο μυαλό σα και κάτι άλλο που έχει υιοθετηθεί από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα αντίστοιχου μεγέθου. Δηλαδή, το ζήτημα τη χρηματοδότηση τελικά είναι το Α και το Ω των όσων συζητάμε εδώ. Το κλόμπακ ήταν το 2013 κάπω από τη χημειοθεραπεία στον καρκίνο. Ένα φάρμακο που μπήκε και ότι έβρισκε μπροστά του, το κατέστρεψε με την οποία θα καταστρέψει τα καρκινικά κοιτάρα. Τώρα οι αντικαρκινικέ θεραπείε έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Μάλιστα, οι νέε ναι. που διαβάζω και νοτόμε θεραπείε. Οπότε έρχεται η θεραπεία ω δεύτερη, ή τέταρτη επιλογή. Ναι, είναι η targeting ναι. θεραπεία, λέω. Πηγαίνει και χτυπάει μόνο το μόριο του καρκίνου, το κίτο του καρκίνου και δεν χτυπάει κανένα από τα γύρω. Κάπω έτσι επανασχεδιάζουμε το κλίμπακ, πιστεύω, από το επόμενο χρόνο. το, <σχεδιά> <πρώτη>, το, <χώρο. σχεδιά> το κάνουμε <σχεδιά> πολύ πιο στοχευμένο, ώστε να παίρνουμε τα θετικά του, που είναι ο έλεγχο δαπάνη, χωρί να αδικούμε τι εταιρείε με τα οριζόντια μέτρα, τα οποία είναι πολύ πράγματι επώδημα και όχι σωστά. Αλλά αυτό το δούμε μέσα στο καλοκαίρι του 2024 θα έχω συνάντηση. Καλά, θα έχω πολλέ συναντήσει γιατί την άλλη εβδομάδα, όχι τώρα που είναι η επόμενη που έχω το ταξίδι στο Ισραήλ και τον Τέλβι Φόρμα. Αλλά την άλλη εβδομάδα θα καλέσω τη δημογραφή μου για να δούμε εξέλιξη να πάνε, πώ πηγαίνουν τα μέτρα. Ό,τι λέμε πρέπει να ισχύει και να εφαρμόζεται και να, υπάρχει, να επανέλθει μια εμπιστοσύνη στην αναγκαστική αγορά, ότι μπορούμε να συνηθούμε και να δούμε το πρόβλημα. Τώρα, ε, πώ θα γίνει η χρηματοδότηση. Πολλέ λύσει και σκεφτόμαστε και υπάρχουν. Άλλε περισσότερο ευχάριστα, περισσότερο δυσάρεστε. Δεν μπορώ να σα ανακοινώσω τώρα, mm. γιατί έχουν να κάνουν όχι μόνο με αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγεία, αλλά και με την αρμόδια Υπουργεία. Άρα δεν μπορώ να κάνω ανακοινώσει τώρα για το ότι θα πα με το Υπουργό Οικονομικό, μάλλον χάρη. Αλλά μπορώ να σα πω ότι και εδώ δεν θα ανακαλύψουμε την περίπτωση. Mm. Υπάρχουν λύσει που έχουν εφαρμόσει άλλε χώρε και έχουν δώσει πλέον πόρου στα συστήματα υγεία. Επαναλαμβάνω, με, με όλα τα διαρθρωτικά μέτρα, τα καλύτερα που θα πάρουμε και παίρνουμε, η Ελλάδα λόγω τη προηγούμενη εμπειρία γενικά έχει, παίρνει νομοθετικά μέτρα mm -hmm. και προηγείται άλλων χωρών σε, σε, σε τρόπου αντιμετώπιση τη πατάλη. Αλλά και όλα, αν τα πάρουμε τέλεια, πάλι θα χρειαστούμε επιπλέον πόρου. Mm -hmm. Δεν το καταλάβουμε αυτό ότι είναι, μεταξύ μα. Δεν δούμε την πραγματικότητα. Είναι αδύνατον αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί, εάν δεν έχει και έξτρα χρηματοδότηση. εκτό να αποφασίσει να μην πάρει καινούριε θεραπείε. Το οποίο όμω δεν μπορεί να το αποφασίσει, πέρα από είναι αρνηθικό. Ε, καταστροφικό και δεύτερον γιατί οι κοινωνίε θα την τράβουν το δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί. Είναι άλλο πράγμα να πει: Έχω μια ασθένεια και δεν μπορώ να θεραπευτώ και θα πεθάνω από αυτήν και να μην υπάρχει θεραπεία. Και άλλο να ξέρω ότι υπάρχει θεραπεία και δεν μου δίνει το κράτο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρο να λαμβάνω πλήρω την ευθύνη. Ο ασθενή μα, όταν χρειάζεται πραγματικά ένα φάρμακο, να φάρουμε, το δώσουμε. Πλήρω την ευθύνη. Αυτό που θέλω να παρέμβω είναι να μην το σπαταλούμε. Άλλο τον άλλο το, άλλο. Έτσι, επειδή μπορεί να είναι περιορισμένοι. Άρα ναι, θα Είμαι ήδη ζήτη με την ΠΥΦ, Έχω πολύ καλή συνέργεια με την πρόοδο, είναι εξαιρετική, θα το πω αυτό. Ε, και θα ακολουθήσουμε το ιταλικό μοντέλο mm. από το 2025 ω προ την χρηματοδότηση mm. των καινοτόμων θεραπείων. Προβλέπει, το ιταλικό προβλέπει μοντέλο. ένα ξεχωριστό προπολογισμό mm. ε, μόνο για, για τι καινοτόμε θεραπείε, έτσι ώστε να μπορούν οι εταιρείε να ενθαρρύνουν να φέρουν αυτέ τι καινοτόμε θεραπείε στην Ελλάδα χωρί να φοβούνται ένα υπερβολικό κλομπάκι και εκεί. Κυρίω διότι ε, εδώ το πρόβλημα με είχε είχε ανέβει πάρα πολύ το ύψο των επιστροφών. Για πολλέ εταιρείε, αυτό είναι μεγάλο αντικίνητο να έρθουν τα φάρακα αυτά στην Ελλάδα. Και άρα το ιτολικό μοντέλο, είπαμε, δεν θα βγάλουμε είδηση σήμερα, αλλά λίγο μα περιγράφεται κάτι που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Και το ναι, ένα μοντέλο ξεχωριστό δι... κλειστό προπολογισμό για ναι. τι καινοτόμε θεραπείε. Σε χωριστό προπολογισμό. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώ το κλόμπα και οτιδήποτε θα είναι λιγότερο. Ε, και θα, θα είναι θα είναι πολύ λιγότερο. Προφανώς, θα είναι λιγότερο, πολύ λιγότερο αποτρεπτικά. Σωστά. Δεν λέω θα είναι μηδέν. Μηδέν mm. δεν μπορεί να είναι. Mm -hmm. Αλλά θα είναι λιγότερο. Μάλιστα. <laughs> Έρχομαι σε εσά, κυρία Μπερβετάκη. Θέλω να μιλήσουμε για το αποτύπωμα, για την προσφορά για την αξία της φαρμακευτικής κοινοτομίας ε, στους ασθενείς, αλλά και στο σύστημα υγείας. Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω λίγο και τα όσα ακούμε σήμερα, γιατί mm. είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί βάζουμε το θέμα της χρηματοδότηση mm. και γιατί είναι ένας από τους παράγοντες στην εξίσου που πρέπει να... να του λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Εντάξει, νομίζω αυτό που μα βλέπει και μα ακούει το έχει καταλάβει πάντω. Ε... Ότι εφόσον η χρηματοδότηση δεν διασφαλιστεί, δεν θα έχουμε φαρμακευτική κοινοτομία τα επόμενα ναι, χρόνια. Και επιτρέψτε δηλαδή, να πω δηλαδή να πω κάτι δεν βγαίνουν εξίσου, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ακριβώ. Και γιατί το λέμε αυτό όλοι μα, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι το περιγράφουμε. Αλλά άμα δεν το δούμε λίγο με νούμερα, δεν είναι κατανοητό. Ε, πέρα από ότι ζούμε περισσότερο και έχουμε θυνοσυρότητε, πλέον σίγουρα γύρω στο 10% θα έχουμε περισσότερου ασθενεί σε πάρα πολύ σημαντικέ ε, θεραπευτικέ ομάδε. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μα. Οπότε. Γι' αυτό συζητάμε λύσεις, funding και budgeting. Όμως, από εδώ και πέρα, εμείς θέλουμε να πούμε ότι στόχος είναι, όπως όλα τα συστήματα υγείας, να κάνουμε οικονομίες εκεί που δεν χρειάζεται να σπαταλάμε πόρους, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτούς τους πόρους, να τους δίνουμε εκεί που χρειάζεται. Yeah. Αυτό αποτελεί μια βασική αρχή και δική μας, και γι' αυτό στηρίζουμε τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Υπουργό και επίση συνεργαζόμαστε ώστε να έχουμε δεδομένα να παρακολουθούμε το πόσο αποτελεσματικά είναι. Mm. Άρα λοιπόν, εγώ θα θέσω στο τραπέζι αυτό το τρίπτυχο. Πρώτον, κάνουμε οικονομίε και βλέπουμε εκεί που δεν χρειάζεται να σπαταλούνται πόροι ώστε να του μπορέσουμε να του έχουμε, για να δώσουμε εκεί που αποδεδειγμένα μπορούμε και να έχουμε μια καλύτερα θεραπευτική λύση mm -hmm. ή μια καλύτερη συσχετικά με αυτό που υπάρχει σαν στάνταρ. Αυτή είναι η δικιά μας η αρχή. Και όπω ε, όπως πολύ σωστά ουσιαστικά έχει αναφερθεί από τον Υπουργό, είναι ένα μείγμα. Δεν είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Δεν είναι να βάλουμε funding σε ένα κουβά ανοιχτό, ούτε όμως είναι ότι μόνο με τα μέτρα θα μπορέσουμε να αναδιανύμουμε μόνο, γιατί δυστυχώς δεν θα βγει κι και αυτό. Mm. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε σε αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν... Που δεν χρειάζεται να σπαταλούμε πόρους πριν ανακεφαλώσετε. Που δεν χρειάζεται να σπαταλούμε πόρου. Για μας ακριβό είναι το φάρμακο που δεν χρειάζεται, και αυτό είναι πραγματικά ακριβό. Αυτό που δεν είναι ακριβό είναι ο ασθενή το χρειάζεται να το πάρει. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνεται μια παρακολούθηση Άρα, επα... με δεδομένα. επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε στην αρχή. Παρακολούθηση, ναι. τεχνολογία ως βασικό εργαλείο και έμφαση στο Ακριβώς. να πραγματικά να πετύχουμε οικονομική κρίση. Και αν μου επιτρέψετε να το πούμε αυτό πώ θα γίνει. Πώς δηλαδή, πώ θα γίνει. Πώς θα γίνει. Mm. Γιατί δεν γίνεται και αυτά μαγικά. Θα γίνεται πρώτα απ' όλα να παρακολουθούμε δεδομένα. Ανά mm. κατηγορία, ανά κανάλι, ανά οργανισμό, π.χ. ο ΕΟΠΗ, τα νοσοκομεία, τα φαρμακεία, μπορούμε να έχουμε πλέον δεδομένα. Και με γυριάδη, τεχνολογία και η καινοτομία δεν είναι μόνο στη θεραπευτική, είναι και στα δεδομένα mm. και στην ανάλυση αυτών. Μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε με βάση τα δεδομένα ποιο είναι το κανάλι το οποίο εξελίσσεται, ποιε είναι οι μεγάλε θεραπευτικέ κατηγορίε που έχουν ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων ή χρειάζονται ενίσχυση. Και να δώσουμε εδώ ένα παράδειγμα. Η καινοτομία, γιατί το λέμε και λίγο ε, γενικά. στη χώρα μα, στο κανάλι των νοσοκομείων και στο κανάλι του ΕΟΠΗ, βλέπουμε λοιπόν ότι μεγάλε θεραπευτικέ κατηγορίε, όπω είναι τα αντικαρκυνικά φάρμακα, όπω είναι τα νευρολογικά, όπω είναι οι θεραπείε ε, των αυτοάνωσων νοσημάτων, έχουν ανάγκη και για ασθενεί. Και εκεί πρέπει να παρακολουθήσουμε πώ αυτέ οι θεραπείε δίνονται, με τα πρωτόκολλα, με τα δεδομένα και να αναλύουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, έχουμε εργαλεία, έχουμε data. Και εδώ νομίζω ότι είναι και μια προσπάθεια όλων μα να παρακολουθούμε πώ μπορούμε αυτό να το κάνουμε εφικτό, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο στο οποίο είμαστε τώρα, που μιλάμε για συνολικέ επιστροφέ και επιβάρυνση των εταιριών, οι οποίε έρχονται να φέρουν την καινοτομία με παραπάνω από 70%. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Ο Υπουργό γνωρίζει πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει πολύ μαζί, ότι η βιωσιμότητα και η προβλεψιμότητα είναι σημαντικό κυρία Μπαρβετάκη, κύριε Σουλιώτη, ε, νομίζω ότι περιέγραψε κάπως το μοντέλο και το, και το, τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν τα επόμενα χρόνια η κοινοτομία. Θέλω να ρωτήσω τη δική σας εκτίμηση για το μέλλον των ε, κοινοτόμων θεραπείων στην Ελλάδα και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί ο τομέας αυτός και αν ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει το επόμενο διάστημα. Όπω είπε και ο Υπουργό, υπάρχει ένα έντονο αξιακό φορτίο στον τομέα τη υγεία και αυτό καθιστά την πολιτική υγεία μια από τι πιο δύσκολε πολιτικέ, κατά την άποψή ε, μια νέα θεραπεία που αποδεικνύεται ότι είναι κοινοτόμο. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι κάθε νέα θεραπεία που προτείνεται κοινοτόμο. Άρα υπάρχει και μια διαβάθμιση στην καινοτομία. Και ανάλογα με το βαθμό καινοτομία κάθε νέα θεραπεία που έρχεται, ω αποτέλεσμα τη διαδικασία έρευνα και ανάπτυξη, πρέπει και το κράτο την ιεραρχεί και να δεσμεύει του αντίστοιχου φόρου. Άρα, εντάξει, ε, έχουμε πονέσει αρκετά ω χώρα από τη λήψη μέτρων χωρί μέτρο. νομίζω ε, όμω είμαστε σε μια κανονικότερη συνθήκη, υπό την ότι έχουμε κάνει ψηφιακά άλματα, και άρα έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μα, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έχουμε φορεί που ασχολούνται μόνο με τη συλλογή δεδομένων. Θα πρέπει λιγάκι να ανοίξει αυτή η διαδικασία τη πρόσβαση στα δεδομένα. Είναι διατομιακό πρόβλημα, δεν αφορά το Υπουργείο Υγεία, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, π.χ., μιλώντα εξ ονόματο τη ακαδημαϊκή κοινότητα να μα δοθεί μια αλφα πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να βγουν οι αναφορέ που θα υποστηρίξουν την μετάβαση σε αυτό που λέμε τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Το θέλει η κεντρική διοίκηση, πάντα το ήθελα, αλλά δεν είχε τα εργαλεία. Τώρα τα έχουμε. Έχουμε κάνει το δύσκολο βήμα. Πρέπει να πάμε λίγο περαιτέρω. παραπέρα. Ε, είπατε ποια είναι η πρόβλεψη. Με 35 δισεκατομμύρια το χρόνο επένδυση στι νέε θεραπείε. μια βεβαιότητα υπάρχει ότι θα έρχονται συνέχεια, θα μα τυπούν την πόρτα θα λένε Προσφέρω κάτι καλύτερο, έλα να το αποζημιώσει. Όμω η αποζημίωση, ξαναλέω, το μεγάλο στοίχημα. Θα πρέπει να γίνουν οικονομίε, εξοικονόμηση πόρων, να γίνουν οι εξοικονόμηση πόρων σε άλλε περιοχέ, προκειμένου να βρεθεί ο δημοσιονομικό χώρο να χρηματοδοτεί καινοτομία. Γιατί είναι και cost effective, επιτρέψτε μου να πω. Μια αποτελεσματική θεραπεία νομοτελειακά είναι ευθυνή. Διότι επιτρέπει τη συγκράτηση πόρων από άλλες, ε, άλλες, άλλα υποσυστήματα του τομέα τη υγεία. Τι χρειάζεται. Ένα βήμα πίσω. Και να δούμε συνολικά την οικονομική δραστηριότητα στον τομέα τη υγεία. Ένα άνθρωπο που λόγω τη ασθένεια δεν δουλεύει, δεν εργάζεται, δεν φορολογείται, δεν καταναλώνει, δεν παράγει, είναι μια οικονομική ζημιά πέρα από το ανθρώπινο στοιχείο και το αξιακό που είναι δεδομένο. Θα πρέπει η θεώρηση των οικονομικών τη υγεία ευρύτερα να γίνει με αυτή την οπτική. Έχω προτείνει μια ρήτρα ανάπτυξη στην υγεία. Εφόσον θεωρούμε την υγεία προ πολιτική, κοινωνική, γιατί σίγουρα κοινωνική και ατομική είναι προτεραιότητα, θα πρέπει να βάλουμε μια ρήτρα ανάπτυξη στην υγεία. Δεν υπάρχει υπουργό υγεία που να μην θέλει περισσότερου πόρου να διαχειριστεί. Γι' αυτό λέω είναι ευρύτερο θέμα και πρέπει να το δούμε με μια άλλη οπτική. Τελευταία ερώτηση. Καταλαβαίνουμε ότι μονοπόλησε το θέμα τη χρηματοδότηση και κυρίω του τρόπου με τον οποίο ποιο συμμετέχει, πού συμμετέχει και ούτω καθεξή. Είναι όμω ζήτημα με μεγάλη συμμετοχή των ασθενών και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην φαρμακευτική δαπάνη. Τι σχεδιάζεται για την ιδιωτική συμμετοχή. Για να συνεχίσουμε την προηγούμενη συζήτηση, δίδει χρημάτων ο άνδρες <laughs> και αν ευτούτον δεν έστειγε γενέστε τον δεόντον. Δεν πρέπει να έχεις χρήματα, άνδρες δεν και χωρίς αυτά δεν μπορείς να κάνεις προσέξτε αυτά που είναι <laughs> απαραίτητα. <laughs> mm. <απαραίτητες. laughs> και ο το θεραπείας είναι σίγουρα απαραίτητο. Αλλά βλέπετε, 2400 μετά δεν είχε αλλάξει το πρόβλημα. Λοιπόν, το λέω γιατί καλέ καινοτομίε και τα digital και όλα τελικά mm -hmm. οι βασικέ νόρμε ανθρώπινη φύση και ζωή παραμένουν ίδιε. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, η σημαντική είναι να κοιτάξετε. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη ιδιωτική συμμετοχή. Έχει τη μεγαλύτερη ιδιωτική συμμετοχή στην υγεία από οποιαδήποτε άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, γενικά δεν είμαι εξαιρετικά υπέρ τη αύξηση τη ιδιωτική συμμετοχή, είμαι μάλλον κατά. Κύριο, όχι για λόγου πολιτικού, mm. γιατί θεωρώ ότι ήδη οι Έλληνε πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά από του Έλληνε. Υπερβολικά πολλά. Ψυχί. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το μειώσουμε. Από την άλλη, θα πρέπει να ενισχύσουμε έτσι το δημόσιο σύστημα, ώστε να παρέχει ποιοτικότερε υπηρεσίε υγεία και εκεί να δίνει την επιλογή τη δωρεάν mm. παροχή. Γιατί αν θέλει να κάνει χρήση των ιδιωτικών συστημάτων, εκεί πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μόνο του. Ένα τουλάχιστον κομμάτι. Αλλά για να το κάνει αυτό τίμια προ την κοινωνία, πρέπει να του έχει δώσει την επιλογή στο δημόσιο να έχει ταχύτερε και ποιοτικότερε παροχέ περισσότερων υγεία. Ώστε να μπορεί να του πει ότι κύριε, εγώ σου δίνω αυτό που είναι μια χαρά. Αν να πάρει το ακόμα καλύτερο, βάλτε κάτι από την τσέπη σου. Σα το λέω τώρα σαν ένα γενικό μοντέλο. Σαφέ. Τώρα με βάζουμε το 1 και 3 ευρώ στα ιδιωτικά διαβαστικά κέντρα, mm -hmm. αλλά παράλληλα να βαθύνουμε τη στόμη και τη κόμη να μπορούν να, να, κάνουν μολυψίε και να κλείνουν και να παίρνουν Εξτάσταση από εκεί και με mm -hmm. μένει και τα πάντα. Ώστε να σου λέμε: Ναι, αν πα εκεί θα δώσετε ένα ευρώ, αν πα μαζευτεί θα με δωράει, δουλεύει. Σωστά. Εσεί πώ τοποθετήσετε πάνω σε αυτό, Κοιτάξτε, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμεί αυτό το οποίο κοιτάμε είναι λίγο τη συνολική χρηματοδότηση όλων των λήψεων του αισθηματολογία. Δηλαδή, δεν είμαστε, δεν αθωλοτυφλούμε. Δεν πιστεύουμε ότι απλά εκπροσωπούμε τι φαρμακευτικέ εταιρείε σε ένα κενό. Mm -hmm. Είναι στόχο μα να είμαστε παρόντε και να καλύπτουμε κι εμεί το δικό μας μερίδιο για να μπορέσουν αυτοί οι ασθενεί να, να έχουν τις ανάγκες τους καλυμμένες. Να πω ότι ήδη σε αυτή, την, σε αυτή κατεύθυνση κινούμαστε. Όπως είπαμε και πριν, πολλά από τα συστήματα που δίνουμε για τις θεραπείες μας, πολλές από τις παρακολουθήσεις ασθενών, πολλές τα διαγνωστικά υλικά, ήδη τα προσφέρουμε και είναι μέρο τη λύση την οποία προτείνουμε σαν βιομηχανία. Δηλαδή, η καινοτομία δεν έρχεται μόνο με το χάπι, έρχεται με όλη την παρακολούθηση και το σύστημα προ τον ασθενή. Οπότε και εμεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε. Και γι' αυτό το λόγο λέμε και στέκομαι σε αυτό που είπε ο κ. πριν, ότι είναι και ίσω τελικά και πιο φτηνό Γιατί ένα ασθενή, ο οποίο έχει λιγότερε επισκέψει στο νοσοκομείο, λιγότερε μέρε νοσηλεία, λιγότερη παρακολούθηση και καλύτερο τρόπο ζωή, ε, Τελικά αυτό δεν θέλουμε. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε και αυτό εργαζόμαστε. Μάλιστα. Μακάρι να πάμε σε αυτό. Κύριε Τσουλία, το έχετε το προνόμιο να κλείσετε αυτή Α, την συζήτηση. Και το ερώτημα εδώ είναι οι προτάσει τη Ακαδημαϊκή Κοινότητα προ το Υπουργείο Υγεία για να ενισχύσουμε την φαρμακευτική κοινοτομία. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω κάτι, Βεβαίως. γιατί θα καταλήξω μέσω αυτού τι προτάσει. Ε, εν πολλή, η ιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι υψηλή, γιατί υπάρχουν εγκατεστημένε και κάποιε συμπεριφορέ. Π.χ. στι χώρε Μεσογείου γενικά η ελευθερία επιλογή πληρώνεται. Σε άλλε χώρε από την κεντρική Ευρώπη και πάνω θα δείτε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συζήτηση γύρω από την ελευθερία επιλογή. Το κράτο έχει τους λειτουργούς του λειτουργού του. Όποιο είναι διαθέσιμο ε, θα φροντίσει να, παρέχει, να προσφέρει τη φροντίδα ε, χωρί ε, κόστο την ώρα τη ανταλλαγή. Ε, έχουμε ένα τέτοιο ζητηματάκι και πρέπει να σα πω ότι το κράτο μα είναι σχετικά γενναιόδωρο σε αυτά τα οποία απειλούν του οικογενειακού προπολογισμού. Δηλαδή στι ακριβέ θεραπείε, η οπτική του πολίτη είναι αυτή που περιγράφω τώρα. Δεν έχει συμμετοχή το 1 και 3 ευρώ είναι σε καθημερινέ υπηρεσίε, οι οποίε δεν νομίζω ότι απειλούν του οικονομικού προπολογισμού σε αυτό το ύψο τη επιβάρυνση. Τώρα, η οπτική των εταιριών ναι, είναι άλλη, γιατί σου λέει επιστρέφουμε πολύ μεγάλο μέρο αυτή τη δαπάνη στο κράτο. Θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία προθύμων. Οκ. Okay. Ένα σταθερό περιβάλλον μέτρων σε βάθο τριετία, για παράδειγμα, νομίζω ότι θα βοηθούσε το επιχειρήν. Οκ, okay, αυτή είναι η Ελλάδα, αυτέ είναι οι οικονομικέ δυνατότητε. Αυτό προσφέρει στην επιχειρηματικότητα στον χώρο του φαρμάκου, τουλάχιστον να το κρατήσει σταθερό χωρί αφινιδιασμού και κάτι αναδρομικότητε στι εκτόσει που κατά καιρού ε, κληθήκατε κι εσεί να προσφέρετε, λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων. δεν είναι κανένα που θέλει να πιέσει το επιχείρημα. Άρα, μια τέτοια συμμαχία προθύμων και από εκεί πέρα. Μια παρακολούθηση εφαρμογή των μέτρων. Tick the box. Τι έχουμε, αξιολόγηση τεχνολογιών υγεία. Την έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό, ικανοποιητικό επίπεδο. Διαπραγματεύσει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Να δούμε του κλειστού προπολογισμού. Πάλι θα γυρίσουμε στη χρήση των δεδομένων. Κατά την άποψή μου, η ενδελεχή μελέτη του πώ ξοδεύουμε τα χρήματα του φορολογούμενου και των ασφαλισμένων, τι προσφέρουμε και τελικά τι δεν προσφέρουμε τόσο ικανοποιητικά με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα ατομικά εισοδήματα, θα μα δείξει το που πρέπει να πάμε. Ε, διαφάνεια. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται στην παρουσίαση. Έχουμε κάνει ψηφιακά άλματα και αυτή είναι η σημαντική. Πανερχόμαστε στη συζήτηση. Το πώ η τεχνολογία μας... τελικά μα έχει βοηθήσει. να σημαίνει. ένα γιατί για την τεχνητή σήμερα. Mm. Έναν γιατρό θα, σε έναν γιατρό θα επιτρέψει να επεξεργάζεται δεδομένα άπειρων ασθενών από όλο τον κόσμο και να προσφέρει την πλέον ορθολογική επιλογή θεραπεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα έχουμε λάθο διαγνώση και λάθο θεραπεία. Άρα, όχι σπατάλη. Νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή τη συζήτηση. Και σα ευχαριστώ πολύ όλου που ήσασταν Είμαστε. εδώ. Στον κύριο Σουλιώτη, την κυρία Μπαρμπετάκη και τον Υπουργό Υγεία, τον κύριο Άδεν Και νομίζω ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για μια σειρά άλλων ζητημάτων που άπτονται της ε, ε, ιατρική και της φαρμακευτικής καινοτομία. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Health Εμεί Ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.